Μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει με τον Σαλβαντόρ Νταλί? Τον αφήνει να ηρεμήσει 28 χρόνια από το θάνατό του. Δικαστήριος Μαδρίτης διέταξε την εκταφή των οστών. Για να γίνει τεστ πατρότητας, να πάρουν ίχνη DNA δηλαδή, και να συγκριθούν με την κυρία την Ξανθιά που βλέπετε στις φωτογραφίες, η οποία λέγεται Πιλάρ Αμπέλ και λέει ότι είναι το μοναχοπέδι ή μοναχοκόρη του Σαλβαντόρ Νταλί. Πώς το λέει όμως εκείνη, στο τη μαμά της δηλαδή? Η γυναίκα αυτή λοιπόν ισχυρίζεται ότι η μητέρα της που δούλευε στον πύργο του Νταλί εκεί στην Ισπανία, στον οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια μόνος και πέθανε το 1989, λέει ότι είχαν ένα δεσμό, μία σχέση που κατέληξε στο να μείνει έγκυος η γυναίκα, να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του Νταλί και μετά από χρόνια να της το αποκαλύπτει. Τώρα λοιπόν ζητάει και έχει πάει στα δικαστήρια και ζητάει να γίνει εκταφή, διότι το 2007 έχει γίνει η πρώτη προσπάθεια με ένα τεστ πατρότητας από μια μάσκα αερίων που είχε βρεθεί στο σπίτι του Νταλί και είχε πάνω τρίχες δικές του. Είχε να κάνει το τεστ, αλλά ήταν ασαφή τα αποτελέσματα. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει εκταφή των οστών, να δουν αν είναι αυτή η κόρη και βεβαίως θα αλλάξει η ροή της ιστορίας του Νταλί. Και τον έχουν κληρονομήσει, διότι λέει, τον Νταλί. Δεν είχε παιδί ο Νταλί. Ο Νταλί ήταν παντρεμένος με την Γκαλά, τη Ρωσίδα, που ήταν η μούσα του, που ήταν η μάνατζερ, η γυναίκα που πατρονάριζε σχεδόν στα πάντα και καθοδηγούσε τον Νταλί. Και είχε μία κόρη από τον πρώτο της γάμο. Η περιουσία λοιπόν και οι πίνακες του είναι πάνω από 1500 έργα. Έχουν πάει σε κληρονόμους άλλους, σε ανήψια, σε αδέλφια. Και τώρα εννοείται ότι θα αλλάξουν όλα αν η γυναίκα αυτή είναι η μοναδική κληρονόμος του Νταλί, ο οποίος. Εννοείται ότι θα πρέπει να πάρει όλη την περιουσία. Ο οποίος άφησε πολύ μεγάλη περιουσία το 1989 και μιλάμε για μια φοβερή προσωπικότητα.